και σε αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία, με ορισμένες ομιλίες, έκανε το γνωστό αντικομμουνισμό τους. Βεβαίως, άλλοι τον κάνουν εκλεπτισμένα, λιγότερο ή περισσότερο αφιερωμένα. Έχω ακούσει, έχω παρακολουθήσει την Επιτροπή χθες και τις ομιλίες σήμερα. Και με αυτή την έννοια πάντα αναφερόμαστε στον αντικομμουνισμό της Νέας Δημοκρατίας, που γίνεται και με άμεσους και με πλάγιους τρόπους. Είναι αναπόφευκτος. Και αν θέλετε, συνάδει με την ιδεολογία, την πολιτική, τη στρατηγική σας, τις αρχές σας. Δεν μπορεί να μην είστε αντικομμουνιστές. Συνήθως για το ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμαστε και γράφουμε και στο ριζοσπάστη και στις ομιλίες μας, αναφερόμαστε ότι κάνει λαθρεμπόριο ελπίδων και αριστερών ιδεών. Νομίζω ότι τώρα πια ξέφυγε. Και στέκομαι στην ομιλία χθες που έκανε η συγκήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, και στην Επιτροπή και σήμερα, που λίγο πολύ μας είπε το εξής πράγμα. Ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτική αντιμπεριαλιστική, ανοίγει ρογμές στον υπεριαλισμό και μάλιστα πρόσθεσε ότι ακολουθεί τις παραδόσεις του αριστερού κινήματος από τότε που γεννήθηκε και σε όλο τον 20ο αιώνα και μάλιστα ακολουθεί την πολιτική του ΕΑΜ στα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης. Με συγχωρείτε, δεν έχει σημασία αν θα βάλω το πρόσημο αριστερό σε εισαγωγικά αντικομμουνισμός, αλλά είναι και αυτή μία μορφή αντικομμουνισμού. Είναι συκοφαντία. Όσες φορές και να πάτε στην Κεσαριανή και να καταθέσετε στεφάνι και να πάτε και στο μουσείο και στο άγαλμα του Μπελογιάννη, αυτή η πολιτική σας, η πρακτική σας, πρώτα είναι η πρακτική σας και μετά έρχονται τα λόγια, δεν ξεπλένετε με τίποτα. Μόνο να βρωμίζετε. Επιδιώκετε να βρωμίζετε, γιατί βεβαίως η ιστορία δεν βρωμίζεται έτσι εύκολα. Υπάρχουν καλοπροαίρετοι άνθρωποι, αριστεροί, που λένε το εξής πράγμα. Τι να κάνει και αυτό το κόμμα, έγινε κυβέρνηση και έχει δυσκολίες. Άσχημος ο διεθνής ο σχετισμός, άσχημος στην περιοχή. Δεν μπορεί να υλοποιήσει όλα τα συνθήματα τα οποία έλεγε. Περί αυτού πρόκειται. Καταρχήν, πρέπει να αναρωτηθούν πώς είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να θεωρείται η καλύτερη κυβέρνηση των τελευταίων χρόνων όσο αφορά τη συμμαχία της και το ρόλο της με βάση τα αμερικάνικα συμφέροντα. Ας πούμε, είναι άλλο πράγμα να μην μπορείς να τα κάνεις όλα ως κυβέρνηση, αφού θέλεις να είσαι κυβέρνηση στα πλαίσια του συστήματος, και άλλο πράγμα να κάνεις αυτά που οδηγούν τον υπεριαλισμό, και ο υπεριαλισμός δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να σε θεωρούν πολύ καλύτερο, πολύ καλύτερη κυβέρνηση από όλες τις προηγούμενες, να πω από το 1974 και μετά. Και να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Όχι. Δεν άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα στην κυβέρνηση. Επειδή μιλάει ότι είναι συνεχιστής ενός πολιτικού ρεύματος ή τάσης αριστερού κτλ., τώρα εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, εν πάση περιπτώσει του ανανεωτικού, μη δογματικού, αδογμάτιστου αριστερού ρεύματος, πρέπει να θυμίσω, και όχι απλώς να πω, ότι ο συνασπισμός της αριστεράς και πιο πριν ο Σεαρίος Κουκουέ εσωτερικού είχε θέσεις που του επέτρεψαν όταν ανέβηκε στην κυβέρνηση από το μεσαίο σκαλοπάτι του κατήφορου να φτάσει στο τέλος και δεν ξέρω θα φτάσει και στο υπόγειο. Και να θυμίσω το εξής πράγμα. Αρχές δεκαετίας του 80, όταν το Πασόκ ακόμα έλεγε ότι θα διώξει τις βάσεις τις αμερικάνικες, θα τις προειδοποιήσει κτλ. Δεν τις έδιωξε φυσικά. Θυμάστε και το σχετικό τραγούδι του Χάρη Κλίν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι έλεγε τότε η ηγεσία της τότε ανανεωτικής αριστεράς? Οι βάσεις δεν είναι ραπανάκια για να ξεριζώνονται. Δεύτερο, πάμε στο 1992. Ναι, αφού υπέγραψε τη γνωστή θέση, τη γνωστή δήλωση μαζί με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία τότε, ποτέ το όνομα Μακεδονία, ύστερα από ένα μικρό διάστημα, δεν θυμάμαι, 3-4 μήνες, 5, άλλαξε θέση. Πώς άλλαξε θέση? Ανοίξτε τις εφημερίδες και την Αυγή εκείνης της περίοδου. Αφού έγιναν ορισμένες πολιτικές επαφές σε ανώτατο κλιμάκιο κάποιους στελέχους του συνασπισμού, απότομα βγαίνει και κάνει δήλωση αλλαγή
ότι, εν πάση περιπτώσει, το όνομα, σωστή δήλωση συγκεκριμένη, εάν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να έχει γεωγραφικά κριτήρια. Γιατί έγινε αυτή η αλλαγή, όχι συλλογικά από ένα πρόσωπο. Γιατί από τις συζητήσεις που είχε με τις πολιτικές ηγεσίες, έβγαινε ακριβώς ότι και τα άλλα κόμματα, λίγο μετά τη σύσκεψη του 1992, είχαν αλλάξει θέση. Όχι ως προς τη γενική πολιτική στα Βαλκάνια, αλλά όσο αφορά τον όρο συμφωνίας. Και μάλιστα, βγήκε τότε ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέω ονόματα, τα έχω αυτά και τα θυμάμαι γιατί τα έζησα και από πρώτο χέρι, και λέγανε ότι πρέπει να αλλάξει θέση με συλλογικές διαδικασίες και όχι με τη δήλωση ενός στελέχους. Και τότε που υπέγραψε για το μη όνομα Μακεδονία, και μετά όταν άλλαξε στάση, ήθελε να πάει με το ρεύμα, όχι το λαϊκό, με το ρεύμα των κομματικών ηγεσιών, όταν αυτές προβληματίζονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο για να αλλάξουν θέση. Πάμε παραπέρα. Πάμε παραπέρα. Πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία. Ποια ήταν η θέση του συνασπισμού τότε, που ήταν 4%, δεν ξέρω, ούτε καν φανταζόταν τότε ότι θα γίνει κυβέρνηση. Μπορεί να το ήθελε, αλλά δεν το φανταζόταν ότι σε λίγα σχετικά χρόνια θα γίνονταν κυβέρνηση. Όχι στον πόλεμο, όχι στην εθνοκάθαρση. Υιοθέτησε, ναι ή όχι, το βασικό επιχείρημα των υπεριαλιστών Γερμανών, Γάλλων, Μεγάλης Βρετανίας, Ηνωμένων Πολιτειών, ότι συντελούνταν εθνοκάθαρση σε μια χώρα που είχε 3 εκατομμύρια μεικτούς γάμους ανάμεσα σε Ορθόδοξους και Μουσουλμάνους. 3 εκατομμύρια μεικτοί γάμοι, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει παιδιά, ανήψια, εγγόνια, σημαίνει περισσότερα εκατομμύρια ενωμένα. Αυτή ήταν η αντιπεριαλιστική θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι στον πόλεμο. Κανένας, έχετε δει κανένα. Και αυτοί που κάνουν τον πόλεμο δεν λένε ότι τον θέλουν, αλλά αναγκάζονται να τον κάνουν. Τον κάνουν για την ειρήνη. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Όταν έρχεται ο Κλίντον στην Ελλάδα και γίνεται ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Αρχικά και ο συνασπισμός, ναι, να διαμαρτυρηθούμε κτλ. Αλλά όταν τέλειωσε το συλλαλητήριο και έγινε μακελιό κυριολεκτικά στο Σύνταγμα, το μεγαλύτερο ίσως που έχει γίνει και το πιο επικίνδυνο εκείνη την περίοδο, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνανε στην τηλεόραση και λέγανε ότι είχε ακραία στάση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που επέμενε, πού, όχι να παρεμποδίσει τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο που γίνονταν, και μάλιστα αυτό το είχαμε δηλώσει και στην κυβέρνηση. Αλλά να πάμε στην πορεία, μέχρι την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και, όχι. Και την ίδια ώρα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέσα στη δεξίωση. Θα μου πεις, πέφτεις τόσο χαμηλά να χρησιμοποιείς τέτοια επιχειρήματα? Όχι. Στις κρίσιμες στιγμές είναι κρίσιμες επιλογές. Πάμε παραπέρα. Όταν έγινε το άθλιο, το τρομοκρατικό χτύπημα στη Νέα Υόρκη στους δίδυμους πύργους. Η πρώτη δήλωση του ΚΚΕ, και μάλιστα όταν ακόμα δεν είχαν βγει στο φως ποιος, τι έγινε, ήταν η εξής. Πέρα βεβαίως από την καταδίκη και την αλληλεγγύη στα θύματα, βάλαμε ένα ερώτημα. Αυτοί που το, και όχι ερώτημα, θέση, αυτοί που το κάνανε, δεν ήξερες ακριβώς ποιοι το κάνανε, ακόμα δεν είχε βγει, ούτε ήταν η Αλκάιντα που την είχε στήσει ο Μπούς στο Αφγανιστάν, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες όταν κάνουμε αντιπεριαλιστική πολιτική. Τότε είπαμε ότι αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί για να αρχίσει γύρος πολέμου στα πλαίσια της νέας τάξης πραγμάτων, που τον όρο νέα τάξη πραγμάτων το χρησιμοποίησε ο αποθανόν προ λίγων μηνών George Bush. Όταν έγινε ο πόλεμος κατά του Ιράκ, ποιο ήταν το σύνθημα του συνασπισμού? Του 4, του 3, του 5, δεν θυμάμαι πόσο είχε τις 100 τότε. Όχι στον πόλεμο, αλλά και δεχότανε ότι ο Σαντάμ Χουσέιν είχε πυρηνικά όπλα και χημικά κτλ. Και εδώ να ξεκαθαρίσω. Ουδέποτε υπήρξαμε υποστηριχτές του Σαντάμ Χουσέιν. Σκότωνε τους κομμουνιστές τον έναν μετά τον άλλον κάθε μέρα. Και όταν μάλιστα ο Ιρακινός πρεσβευτής πριν τον πόλεμο ήρθε επανειλημμένα και έκανε έτοιμα στον Περισσό να πάει αντιπροσωπεία του κόμματος στο Ιράκ. Δεν πήγαμε ποτέ στο Ιράκ αντιπροσωπεία όταν ο άθλιος αυτός ή άθλια αυτή η εξουσία σκότωνε τους κομμουνιστές. Όταν λοιπόν εμείς πήραμε θέση για τον υπεριαλιστικό χαρακτήρα του πολέμου, χωρίς βεβαίως να υπερασπιζόμαστε τον Σαντάμ Χουσέιν, και ποια ήταν η στάση του συνασπισμού, χρησιμοποίησε. Πήρε το πρόσχημα του υπεριαλισμού, που μετά ζήτησε συγγνώμη μέχρι ο Τόνι Μπλερ, γιατί αποκαλύφθηκε ότι δεν υπήρχε τίποτα, αλλά και όχι στον πόλεμο. Ξέρετε, όποιος λέει όχι στον πόλεμο, δεν σημαίνει ότι είναι αντιπεριαλιστής.
Δεν υπάρχει υπεριαλιστική εκστρατεία που δεν το σύνθημά της δεν το ασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τα ανθρωπιστικά δικαιώματα, για τη δημοκρατία, για την προστασία των μειονοτήτων, για τον αυτοκαθορισμό, την αυτοδιάθεση, τον αυτοπροσδιορισμό. Αυτά όλα τα υιοθετούσε. Και δεν έβλεπε αυτά ήταν πολυεργαλεία, όχι μόνο προπαγανδιστικά, αλλά και στρατιωτικά και πολεμικά του υπεριαλισμού. Για να πάμε τώρα. Εδώ έχει γίνει, τι να σας πω, η σύνοδος του 2008 με τον Κώστα Καραμαλή, την Τώρα Μπακογιάννη και τον Βαγγέλη του Μημεράκη, έχει γίνει ένα σύμνος από με τη Νέα Δημοκρατία ότι βέτο δεν έβαλε, γιατί στον ΝΑΤΟ δεν σηκώνουν βέτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αντέδρασε στο να γίνει η εισδοχή με αυτό το όνομα, αλλά και διθύραμβος από την πλευρά και εύσημα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέει υιοθέτησε τη σωστή θέση, σύνθετη ονομασία με όρο, γιατί τον βολεύει σήμερα, με όρο γεωγραφικό. Και λέει τώρα, μα δεν υπάρχει περίπτωση της ΦΥΡΟΜ από το 1992 μέχρι σήμερα είναι αναπόσπαστα δεμένη με τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Και ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ, έτσι κουτοπώνει, ρώτησε, αν δεν είχε σχέση με τον ΝΑΤΟ, δεν θα την ψηφίζατε? Λοιπόν, το 2008, ποιο ήταν το κύριο θέμα της Συνόδου του ΝΑΤΟ? Η αντιπυραυλική ασπίδα των ΗΠΑ στην κεντρική Ευρώπη, και γι' αυτό ήθελα να βάλουν μέσα στο ΝΑΤΟ τη ΦΥΡΟΜ, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Η Ρωσία, που το έπαιζε τότε κάπως αλλιώς, πιο ευέλικτα, ζήτησε να είπε ναι στην αντιπυραυλική ασπίδα, ζήτησε όμως να ενταχθεί στην αντιπυραυλική ασπίδα και μια αμερικάνικη βάση που υπήρχε, συγγνώμη, ρωσική βάση που υπήρχε στο Αζερμπαϊτζάν. Αυτά όλα τα ψήφισε η αντιπροσωπεία μας. Η ΦΥΡΟΜ από το 2002 είναι συνδεδεμένη με το ΝΑΤΟ και πήρε μέρος, ήταν και απόφαση του 2008, και έπαιρνε μέρος από το 2008 μέχρι το 2014 στη στρατιωτική δύναμη, έστειλε μέρος, ένα τμήμα στρατιωτικής δύναμης στο Αφγανιστάν. Θα μου πεις πόσους στρατιώτες άστειλε η ΦΥΡΟΜ, 100, 200, 300, δεν έχω υπόψη μου, αλλά αυτή ήταν η σύνοδος των Βρυξελών. Συγγνώμη, η σύνοδος του 2008 στο Βουκουρέστι, όχι στις Βρυξέλλες. Αυτή ήταν. Και σήμερα είναι αναπόσπαστο στοιχείο του ευρωατλαντισμού στα Δυτικά Βαλκάνια. Και τέλος, και μόνο όρος που λέει, ηγετική δύναμη. Και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία μιλάει και για τα Βαλκάνια ως ενδοχώρα της Ελλάδας. Αυτό αποδεικνύει το εξής πράγμα. Ο εθνικισμός δεν γεννιέται αυθόρμητα στο λαό. Καλλιεργείται το πάνω. Και ο εθνικισμός και οι ακροδεξιές αντιλήψεις και οι φασιστικές είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πολύ χρήσιμες για το σύστημα, για να κάνουμε αντιφασιστικά και αντιδεξιά μέτωπα.